κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, αισθάνθηκα την υποχρέωση να έρθω στο Κοινοβούλιο για να εκφράσω την αντίθεσή μου με τον κώδικα δεοντολογίας. Καταρχάς, δεν πιστεύω να ελέγχθη στην αίθουσα αυτή ποιος είναι ο λόγος αναγκαιότητος. Ο λόγος αναγκαιότητος του κώδικα. Εναρμονιζόμεθα με ξένες νομοθεσίες. Δεν είχαμε άλλο νομικό πλωστάσιο να κυνηγήσουμε την παραμονομία, τη συκοφαντία, τα αδικήματα. Δεν είχαμε άλλα πλωστάσια. Ή είχαμε λυμμένα όλα τα προβλήματα της χώρας τα υπόλοιπα και περίσευε αυτό. Και έπρεπε να το λύσουμε πηγόντως το ζήτημα αυτό. Είχαμε λυμμένα όλα τα προβλήματα, έχει αίθουσα όλα τα προβλήματα του λαού λυμμένα. Ο βουλευτής πρέπει να έχει ελευθερία στην κίνησή του. Αν προβαίνει στην ενάσκηση των καθηκόντων του σε παράνομες πράξεις, όπως προέβησαν κάποιοι, υπάρχουν νόμοι και τρόποι να καταδιωχθεί. Το να ενισχύσουμε το πλωστάσιο προληπτικά μου θυμίζει λίγο Ερντογάν. Προληπτική λογοκρισία. Έτσι ακριβώς, γιατί στο Σύνταγμα υπάρχει το άρθρο 60, το οποίο επιτρέπει την απεριόριστη ελευθερία γνώμης και ψήφου του βουλευτή. Απεριόριστη. Πώς θα πάμε τώρα και να πούμε αυτή η περίπτωση, επειδή η περίπτωση αυτή αφορά ατομικά δικαιώματα των άλλων, πρέπει να τι θα σευθεί αυτή η περίπτωση. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν μπορεί χέρι κεντρό βουλευτή να ψηφίσει περιορισμό της ελευθερίας του βουλευτή. Είναι πολύ ουσιώδες, γιατί στην αίθουσα αυτή δεν ξέρουμε στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί, τι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν για τη δημοκρατία, για τη διακίνηση των ιδεών, και δεν μπορώ εγώ να αναθέτω σε επιτροπές να ψάχνουν ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει. Γιατί και οι επιτροπές αυτής της Βουλής όλες λειτουργούν με βάση κάποιες πλειοψηφίες περιστασιακές. Δεν είναι μια δικαστική αρχή η οποία να κρίνει. Είναι επιτροπές που υπάρχει η αρχή της περιστασιακής εκάστοτε πλειοψηφίας. Το άρθρο 61 στο εδάφιο 1 προβλέπει το ακαταδίωκτο του βουλευτή. Και το εδάφιο 3 προβλέπει ότι δεν έχει καμία υποχρέωση ο βουλευτής να αναφέρει τις μαρτυρίες επί των οποίων βασίστηκε η αγόρευσή του ή η λειτουργία του. Νομίζω ότι η όλη δομή, εκτός αν μας εξηγήσουν κάποιοι που αποβλέπουν τι ζητήματα επιλύει, αν μας πούν τι ζητήματα επιλύει και γιατί αυτή την ώρα συνήλθαμε στη Βουλή για να κάνουμε κάτι, τότε μπορεί να πιστώ κι εγώ. Αλλά το να φοράμε ρούχο μεγάλο που να χωράει σ' όλους, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές και ποια δικαιώματα θέλουν να καταπνίξουν. Το εξηγούμε επ' αυτών. Μετά, στη σύγκρουση συμφερόντων. Το ένα άρθρο επιτρέπει μόνο το δημόσιο συμφέρον να υπηρετήσεις. Το άλλο άρθρο, έχεις δικαίωμα και ως επαγγελματίας να υπηρετήσεις τα ατομικά σου, τα συμφέροντα της οικογένειάς σου κτλ. Αυτά διήστανται μεταξύ τους. Ή το δημόσιο θα υπηρετήσεις όφελος ή το ατομικό συμφέρον. Γιατί αυτά δεν βαδίζουν πάντα μαζί. Χαμογελάτε. Σας αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει καμία. Λοιπόν, θεωρώ, δεν ξέρω τι θέλει ο κύριος Στραγάκης. Ο κύριος Στραγάκης ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο εσείς λέτε δεξιό. Αν το επικαλείστε αυτό
για να μας βάλετε όλους να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα, λυπούμε. Έτσι. Πρώτη φορά βλέπω να επικαλείστε τη δεξιά για να πείσετε το κέντρο να ψηφίσει ό,τι αριστερά. Ειλικρινά αυτό είναι λίγο... Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι υπηρετούμε? Αν ο κύριος Παπασταύρου, ας πούμε, ήταν βουλευτής και είχε και τσοφσόρ και είχε αυτό, τι θα κάναμε, θα τον παραπέμπαμε? Το μεν ένα άρθρο του απαγορεύει να έχει άλλες. Το άλλο άρθρο του λέει, αφού είσαι ιδιώτης, μπορείς τα ιδιωτικά σου συμφέροντα να υπηρετήσεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν καταστάσεις νοσηρές που θα υπάρξουν από αυτό που πάτε να ψηφίσετε? Δεν το καταλαβαίνετε. Βάλτε μόνο το δημόσιο συμφέρον, τουλάχιστον στο άρθρο αυτό να είστε σύμφωνοι με τη συνείδηση ενός δημοκράτη πολίτη. Το άλλο περί εχεμήθειας όσο διαρκεί η θητεία. Τι είναι εχεμήθεια για σας? Τι είναι εχεμήθεια? Εγώ πιστεύω ενώπιον του λαού πρέπει όλα να φανερώνονται. Εχεμήθεια. Δηλαδή ο λαός, κρατάμε μυστικά από το λαό, από την κοινωνία, και αυτό είναι και μάλιστα υποδεικνυόμενο υπό νόμου. Τηρούμε εχεμήθεια. Εις όσες περιπτώσεις λέει, προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός ότι πρέπει να τηρεί εχεμήθεια. Εγώ πιστεύω ότι η συνείδηση του βουλευτή είναι πάνω απ' όλα. Το μόνο που θα μπορούσα να δεχθώ στην υπόθεση όλη αυτού του νομοσχεδίου είναι αυτά τα κηρύγματα μίσους που λέτε να αποτρέπονται, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά για πέστε μου, τι είναι μίσος και τι είναι κήρυγμα μίσους? Γιατί μπορεί να έρθει ένας εδώ και να πει μια κουβέντα κατά των μουσουλμάνων, ας πούμε. Θα τον θεωρήσουμε υποκινητή. Για πέστε μου, εδώ τόσος κόσμος φέρεται με βία εναντίον βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Θα μπορούσε εμείς οι οποίοι καταγγέλουμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ήμασταν υποκινητές? Εδώ τα όρια είναι ασαφή, πρέπει να το αντιλαμβάνεστε. Εάν θέλετε να βρείτε υποκινητές για να κατασκευάσετε κατηγορουμένους, αυτή είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν μπορεί η Ένωση Κεντρών να σας το επιτρέψει. Σας λέγω, μόνο στο θέμα μίσους και υποκίνησης βίας και μίσους θα μπορούσα να είμαι σύμφωνος. Αλλά ποιος θα πει τι είναι μίσος και τι υποκινεί από την διατύπωση άποψης μέχρι την υποκίνηση? Ποιος θα καθιερώσει? Απορώ που το νομικό συμβούλιο της Βουλής επέτρεψε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Τόσο ασαφές, τόσο ευρύχωρο, σούπερ πούμα να χωράει σε όλους. Είναι μια αγχώνη που αν νομίζετε στην αίθουσα αυτή ότι κάποιοι θα βάλουν άλλοι το λαιμό τους μέσα στη θηλιά, μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για να μπει ο οποιοδήποτε μέσα στη θηλιά. Και δεν μπορούν κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών να ψηφίσουν τέτοια νομοσχέδια. Αλλά ένα έσκατο ερώτημα πριν αποχωρήσω από το βήμα αυτό. Η χώρα πεινάει. Έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αλληλοεξοντώνεστε στο ΣΥΡΙΖΑ ποιος και αν πρέπει να κάνουν ιδιωτικοποιήσεις. Μαλώνουν οι υπουργοί, αν θα πρέπει. Παρακαλώ, κατ' ουσίαν τον Πρωθυπουργό υπονομεύεται, ο οποίος είχε δώσει εντολή, αν θα πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Έρχεται η Λαγκάρτ και λέει ότι ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Και η κατάληξη ήταν να τα υπογράψουμε όλα. Και υπογράφηκε η δεξιά. Μα θα δούμε και στην αίθουσα αυτή, φαντάζομαι σύντομα, κυβέρνηση δεξιάς και ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε και αυτό, λίαν συντόμως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.